το Υπουργείο αφαιρεί πόρους από την Κρήτη. Παίρνει έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο τομεακό και ουσιαστικά τα μεταφέρει στην επόμενη προγραμματική περίοδο, που σημαίνει ότι τους πόρους αυτούς τους χάνουμε από το ΕΣΠΑ. Ακριβώς όπως το λέτε, αν είχατε παρακολουθήσει την Επιτροπή Παρακολούθησης που αναδείξαμε τα θέματα αυτά που έγινε το Σεπτέμβρη εδώ στο Ατλαντής, αυτό το οποίο κάνει το Υπουργείο είναι να ψάχνει πόρους 1,2 δις για τους αυτοκινητόδρομους και να αφαιρούνται πόροι από τα περιφερειακά προγράμματα και από τομεακά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων. Η Κρήτη για μία ακόμα φορά είναι ρηγμένη, διότι η μεθόδευση η οποία γίνεται, και αυτές είναι οι αντιρρήσεις μου τώρα και αρκετό καιρό, ότι δεν μπορούν έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτή την προγραμματική περίοδο και είναι τα έργα Εξάντη, Πάνορμο και Γούνες Χερσόνησος που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί σε αυτή την προγραμματική περίοδο να μεταφέρονται στη νέα. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι έχουμε αφαίρεση χρημάτων από την Κρήτη για έργα, ειδικά στο βόρειο οδικό άξονα, που παρά το ότι δεν είναι ευθύνη δική μας, τα παρακολουθούμε. Έχω ενημερώσει τους αρμόδιους υπουργούς και έχω ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να μπορέσω να μεταφέρω όλη αυτή την αγωνία της Κρήτης, ότι μεγάλα έργα δεν πρόκειται να γίνουν, ειδικά στο βόρειο οδικό άξονα. Γίνεται ένα διήμερο συνέδριο στα Χανιά 15-16 του Νοέμβρη. Θα έρθει ο κύριος Χρυσοχοΐδης από ό,τι έχει πει. Εμείς θα αναδείξουμε όλα τα θέματα και πώς από τη δική μας πλευρά βλέπουμε πώς πρέπει να γίνουν οι χρηματοδοτήσεις, αλλά εάν δεν βρεθούν πόροι από αλλού, βόρειος οδικός άξονας δεν πρόκειται να γίνει. Παράλληλα όμως θέλουν να μεταφέρουν μέχρι το Δεκέμβρη την παράκαψη της Βιάνου, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα προσπελασιμότητα του Υπουργείου Υποδομών. Και στα Μάλια ένα έργο να το μεταφέρουν στο περιφερειακό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει λιγότερη πόρη για το περιφερειακό πρόγραμμα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αφαιρούνται πόροι από το νησί μας από τη στιγμή που κανένα μεγάλο έργο δεν έχει. Και αν εξαιρέσουμε το αεροδρόμιο των Χανίων που λένε ότι παραμένει στο τομεακό του Υπουργείου, κανένα άλλο μεγάλο έργο δεν θα παραμείνει στη νέα προγραμματική περίοδο, γιατί οι πόροι είναι ελάχιστοι. Και να σας πω ένα νούμερο, 5,6 δις μεταφέρονται για τη νέα προγραμματική περίοδο από αυτό το ΕΣΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν ενώσουμε όλοι μας τις δυνάμεις μαζί με τους βουλευτές, μαζί με τους φορείς της Κρήτης, να διεκδικήσουμε όχι από τους υπουργούς. Οι υπουργοί έχουν ενημερωθεί, γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα. Αλλά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, βόρειος οδικός άξονας και επαρχιακά δίκτυα ελάχιστα θα γίνουν. Μιλάμε ουσιαστικά τα δύο έργα, τα δύο μεγάλα έργα και τα δύο μικρότερα, οι δύο παρακάμψεις, μιλάμε για 200 εκατομμύρια. Και δεν είναι μόνο τα 200 εκατομμύρια που χάνουμε, είναι το γεγονός ότι σας δεσμεύει πόρους από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μα δεν θα υπάρχουν πόροι, δεν θα υπάρχουν πόροι για έργα προσπελασιμότητας στη νέα προγραμματική περίοδο από τη στιγμή που τα έργα αυτά μεταφέρονται στο στο περιφερειακό πρόγραμμα. Αλλά τα δύο μεγάλα, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι, μπορεί να μην τα φέρουν στο περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά να μεταφέρουν στο νέο ΕΣΠΑ. Αυτό αυτόματα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε αυτήν την προγραμματική περίοδο τα 300 εκατομμύρια που επί 6-7 χρόνια μας έλεγαν ότι θα διατεθούν για το βόρειο οδικό άξονα, για το διευρωπαϊκό δίκτυο, πού είναι? Οι ίδιοι φορείς όμως που τώρα ζητάτε στις στράτες είναι αυτοί που δεν έχουν καταφέρει τόσα χρόνια να πείσουν τις κυβερνήσεις για να κάνουν αυτά τα έργα στην Κρήτη. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση όλοι μας να ενώσουμε δυνάμεις. Να ενώσουμε δυνάμεις και να διεκδικήσουμε, όπως γίνονται οι αυτοκινητόδρομοι στην υπόλοιπη χώρα, να βρεθούν αυτοί οι πόροι. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να βρει αυτούς τους πόρους για να μπορούν να γίνουν τα έργα αυτά, τα αναπτυξιακά, στην Κρήτη. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε θέλουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Δεν μπορούμε να λέμε θέλουμε ανάπτυξη στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε το στόχο για την Κρήτη του 2020 πώς πρέπει να γίνει και να μην έχουμε λύσει το θέμα των υποδομών. Είναι ευθύνη των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, και γι' αυτό θα ενημερώσουμε αρμοδίως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.